Αναβαθμισμένος με περισσότερες συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ο τέταρτος Μαραθώνιος Κρήτης αναμένεται να αποτελέσει το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του νησιού. Έχουμε πλέον αυτό το θεσμό, αυτό το σημαντικό γεγονός, το οποίο πλέον έχει πάρει πανελλήνιες διαστάσεις και η επιδίωξή μας είναι να πάρει και παγκόσμιες διαστάσεις, διεθνείς διαστάσεις. Ο φετινός Μαραθώνιος, από την στοιχεία, θα είναι ο πλέον πολυπληθής και πολυπρόσωπος και αυτό μας κάνει να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Πρέπει όλη η Κρήτη ενωμένη να περάσει το μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και στους ίδιους τους Κρήτες ότι πρέπει να συμμετέχουν. Συμμετοχή λοιπόν, η συμμετοχή, η ενότητα κάνει τη διαφορά. Ο Μαραθώνιος ενώνει όχι μόνο τους Δήμους και την περιφερειακή ενότητα, ενώνει όλη την κοινωνία, την τοπική και όχι μόνο. Είναι το σήμα πια κατά τεθέν για το νησί μας. Στην καθιερωμένη παρουσίαση του μαραθωνίου από τους διοργανωτές τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος των μεγάλων χορηγών στην άρτια διοργάνωση. Πιστεύω να έχουμε την ίδια επιτυχία όπως και τις περασμένες χρονιές. Ακολουθεί τις αξίες της κρητικής μας κληρονομιάς και στηρίζει δράσεις που προάγουν την ευγενή άμυλα και το αθλητικό ιδεώδες. Να βγουν οι οικογένειες να έρθουν στη γιορτή, να έχουμε συμμετοχή, είναι για όλους τακτοποιημένα, μελετημένα, προσεγμένα. Ο Μαραθώνιος Κρήτης, που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Κισάμου Κεσελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη, θα διεξαχθεί στις 21 Απριλίου στα Χανιά. Η νέα Επσχανίων θα είναι πάντα αρρωγή σε κάθε πολιτιστικό είτε αθλητικό γεγονός που προβάλλει τα Χανιά και την Κρήτη μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι και ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός, το οποίο θα φέρει πολλαπλά ωφέλη στην τουριστική οικονομία και γενικότερα στην οικονομία του τόπου. Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε και περιέλαβε αυτή την προσπάθεια. Συμμετέχει και χαιρετίζει αυτή την προσπάθεια που γίνεται, που σύν της άλλης προβάλλει τον τόπο μας και θα έχουμε μελλοντικά πολλαπλά ωφέλη. Πρόκειται για μία δέσμη αγώνων δρόμου, πλαισιωμένη και από άλλες παράλληλες δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Και βοηθάνε στη διαφήμιση της περιοχής μας. Και από φέτος η Άσεγας Κρήτης είναι ουσιαστικά και διοργανωτής μαζί με το Σύλλογο Δρομέων. Ο τέταρτος Μαραθώνιος Κρήτης περιλαμβάνει την κλασική διαδρομή καθώς και αγώνες των 10, των 5 και των 2,5 χιλιόμετρων.